Θα μην αγοράσει, του λέει, να. Όλους... Ωραία. 10%. Ναι. Το... Κατά μία έννοια βρισκόμαστε πάλι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το 2010 ή στο 2012 που οξύνεται και σε πανευρωπαϊκή κλίμακα αυτό το πρόβλημα. Και επομένως το δίλημα που τίθεται και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη είναι ή παρακολουθείς, υποτάσσεσαι σε αυτές τις πολιτικές των μνημονίων, της κυριαρχίας των αγορών, ή που αυτή κάνεις. Είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η σημερινή, ή αντιδράς. Και η πρώτη αντίδραση είναι η πολιτική, η δημοκρατία. Δηλαδή, ο σεβασμός της λαϊκής εντολής και της λαϊκής κυριαρχίας στοιχείο, επομένως γι' αυτό λέμε εμείς, και σπέβδω να το πω τώρα, και το λέγαμε από καιρό, ότι από τη στιγμή που διαπιστώνεται ότι αυτή η πολιτική του κυρίου Σαμαρά που ακολουθήθηκε, πέρα από τους ισχυρισμούς, δεν έχει τα αποτελέσματα να θεραπεύσει τα κοινωνικά προβλήματα, που σημαίνει αυτό που λέγεται θυσίες του ελληνικού λαού. Ο άλλος σου λέει, δεν είμαι διατεθειμένος να θυσιάζομαι με θυσιάζει άλλο. Γι' αυτό πρέπει να ρωτηθεί λοιπόν τι θέλει ο λαός. Ο λαός θέλει να μην θυσιάζεται. Μπράβο, αφού λοιπόν ο λαός δεν θέλει να θυσιάζεται, δεν πάει άλλο, πρέπει να τον καλέσεις και να του πεις αυτό. Πρέπει να γίνει εκλογή. Επομένως, απαντώ. Η ενίσχυση της πολιτικής ως πρώτη απάντηση. Θα σας πω, όχι. Τι προϋποθέσεις. Είναι ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Παρακάτω, τι κάνουμε, λέμε. Ακούστε τώρα. Είναι σημαντικό, κύριε Οικονόμου. Δεν παραβλέπω το θέμα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απέναντι σε αυτή την κυριαρχία των αγορών, που έρχονται ακόμα και τα ψευδεπίγραφα του κυρίου Σαμαρά. Ότι, παιδιά, βγήκα στις αγορές πριν, θα βγω τώρα στις αγορές. Φεύγει η Τρόικα, φεύγει το μνημόνιο, που δεν είναι πραγματικά. Του το υπενθύμησαν από άλλο τρόπο. Του είπαν, δεν μπορείς να φύγεις. Δεν μπορείς να. Σκέψα τα πραγματικά. Ναι, λοιπόν, θα σου πει ένας από την πλευρά της Δημοκρατίας. Ότι η αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής με τα δικά τους όπλα, τις δικές τους λογικές, καταλήγει ένα φιάσκο, όπως κατέληξε, έτσι όπως κατέληξε, πράγμα που επιδείνωσε το πολιτικό πρόβλημα και πράγμα που υποχρεώνει την κυβέρνηση για το, να το υπερασπιστεί, να μπαίνει σε μια κινδυνολογία. Δεν φαντάζομαι τώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να μας λέτε, ας πούμε, ότι βιάστηκε η κυβέρνηση. Όχι. Λέω, το πακέτο είναι συνολικό. Εντάξει, αυτό τώρα, το πακέτο είναι συνολικό. Επομένως, από πού ξεκινάει το πρόβλημα η υποταγή σε αυτές τις πολιτικές και από πού θα ξεκινήσει, αν θέλετε, η διαφορετική πορεία ή η διαφορετική προσπάθεια, διότι είναι δύσκολη, από τη στιγμή που η κυβέρνηση κινείται, το επιβεβαίωσε το τελευταίο, ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα, ούτε να διαπραγματευτείς ουσιαστικά έχεις τίποτα, αλλά και πολύ περισσότερο ότι είναι σαν να δέχεις ότι αυτή η πολιτική των μνημονίων, της περικοπής, της εργατικής πολιτικής, εξυπηρετεί το χρέος. Κύριε Κουντή, άρα το πρώτο, σας λέω πολύ πρακτικό. Δεν υποτιμώ τον πολιτικό παράγοντα καθόλου. Όχι, οικονομικά πάω τώρα, οικονομικοπολιτικά. Από τη στιγμή που λες, ενώ διευρύνεται το πρόβλημα του χρέους και σε άλλες χώρες, και εσύ λες, σε μια διεκδίκηση που ακούγεται, σε μια αμφισβήτηση, σε μια συζήτηση που κάνει λίγο η Γαλλία, λίγο άλλος αμφισβητεί αυτές τις πολιτικές, εσύ λες, κατά τα άλλα, εμένα, το χρέος μου, που είναι αυτό που είναι, και που φτιάχτηκαν τα μνημόνια κτλ., είναι βιώσιμο. Από τη στιγμή που λες ότι είναι βιώσιμο, σημαίνει ότι καθαγιάζεις και τις πολιτικές που ακολουθούνται για την εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή του χρέους, άρα και την θυσία της ελληνικής κοινωνίας. Επιμένω να γίνω πρακτική για να καταλαβαίνει και ο κόσμος συγκεκριμένα πράγματα. Κάτι ρώτησα πριν τον κύριο Γιουλέκα, θέλω να ρωτήσω το αντίστοιχο σε εσάς. Εδώ έχουμε τρέχοντα που λένε. Ναι. Το χρέος είναι μια ιστορία διαπραγμάτευσης. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Είναι ο πυρήνας. Ναι, είναι ο πυρήνας. Ξέρω ότι συμφωνώ και τι λεφτά δίνουμε. Όλα παίζουν ρόλο. Έχουμε όμως τρέχοντα έξοδα. Ναι. Να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και με αυτόν τον μαύρο, εγώ θα τον πω, προϋπολογισμό, που είναι προϋπολογισμός λιτότητας, σκληρός κτλ. Της κυβέρνησης, χρειάζονται λεφτά. Ναι. Τα οποία η κυβέρνηση λέει θα τα βρω σε αγορές. Οι αγορές λένε 9%. Εσείς έχετε διευρύνει τους στόχους του δικού σας οικονομικού προγράμματος και λέτε, πρέπει να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους, πρέπει να ενισχύσουμε εκείνες τις κατηγορίες, πρέπει να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο. Δεν λέτε τρομερά πράγματα. Λέω, μέσα στο πλαίσιο αυτό. Αυτό χρειάζεται και λίγα παραπάνω λεφτά. Από πού θα τα βρούμε? Λοιπόν, αν η πρόταση είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε χωρίς να είμαστε ακριβώς σε μνημόνιο, αλλά μια συμφωνία, ας πούμε, για τη χρηματοδότηση υπό επιτροπία. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Να συνεχίσουμε εκεί ή να βγούμε στις αγορές? Μας... ή να πάμε σε φορολογία? Γιατί τρεις δρόμους έχουμε. Ή τη φορολογία, την εσωτερική, ή την λεφτά από τις αγορές που τα ποσοστά σας τα δείξανε, ή μνημόνιο. Άλλο δρόμο εγώ δεν ξέρω. Ναι, λοιπόν, όταν τα πράγματα πράγματι φτάνουν. Αν έχετε εσείς τέταρτο δρόμο, ευχαριστώ. Όχι, αλλά... δεν θα σας πω και σωστά το δρομολογείτε, γιατί όταν τα πράγματα φτάνουν σε μια τέτοια οριακή κατάσταση. Όσον αφορά το. Κοντά στο αλληλούια, να το πω έτσι. Λοιπόν, απαντώ ευθέως. Ένα κράτος. Εμείς, σαν αυριανή κυβέρνηση, θα αναζητήσουμε πόρους
Καταρχήν πρέπει να καθορίσουμε ποια είναι η προτεραιότητά μας και λέμε προτεραιότητά μας έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έτσι όπως οδηγηθήκαμε είναι ανάγκες της κοινωνίας. Γι' αυτό είπαμε τα μεσαία. Δύο είναι οι τρόποι. Δύο είναι οι τρόποι να εξοικονομήσεις πόρους και δεν θα το κρύψει κανένας. Ο ένας είναι από τη δική σου αύξηση του πλούτου και επομένως το τι φορολογικά έσοδα θα εισπράξει. Αργεί αυτό, δύσκολο πράγμα αυτό. Αφήστε να το βάλουμε καταρχήν. Φορολογικά λέτε. Μας δημάρξετε τη φορολογία κι εσείς. Τώρα, άμα το απλουστεύουμε έτσι, λέμε τώρα. Όχι, το απλουστεύουμε έτσι. Μέχρι τώρα λέτε ελάφρυνση φορολογία. Ελάφρυνση για το μέσο πολίτη. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει η κυβέρνηση τη φορολογία. Ακούστε κύριε Κονομό. Όλα τα λεφτά τη φορολογία τα παίρνει. Ναι, 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 αλλά τα παίρνει. Τι θα πάρετε παραπάνω. Δεν έχει ο λαός άλλα. Ακούστε. Μα ποιο από το λαό είπαμε θα τα πάρουμε. Από πού τα πάρετε. Από εκεί που δεν τα παίρνουν τώρα. Πλούσους. Ναι, τι πάει τα ίδια. Αυτά τα λέγανε οι κομμουνιστές πριν 50 χρόνια. Καλά, τώρα, εντάξει, λοιπόν, συνεχίζω. Αυτά τα λέει και η κλασική οικονομία. Για πάμε, εντάξει, εγώ λέω ένα κατανομή. Δηλαδή, από τα κρατικά έσοδα, από τα έσοδα που θα έχει ένα κράτος, από τα έσοδα. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν μπορεί να έχει. Και από δανεισμό. Δύο είναι οι πηγές. Εντάξει, ωραία. Δύο είναι οι πηγές. Άρα, δανεισμό από πού επομένως. Επομένως, λέω, προχωρά στο επόμενο βήμα. Τι θα τα κάνεις αυτά τα λεφτά. Όχι, θα τα κάνεις. Πρώτα τα βρεις. Πρώτα απ' όλα από πού. Λέτε δανεισμό. Δανεισμό από πού. Από τις αγορές. Από τον ESM. Από τον Δουνουτού. Θα πάμε σε άλλο μνημόνιο. Θα πάμε από όπου μπορούμε και από ό,τι είναι αναγκαίο. Με μια βασική προϋπόθεση όμως. Έτσι όπως αποδείχθηκε από την πείρα, αυτό που είναι και κεντρικό πρόβλημα παγκοσμίως αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που κινδυνεύει και η συνοχή της, είναι με ποιους όρους θα γίνεται αυτός ο δανεισμός. Τους βάζει ο δανειστής. Ακούστε. Τους βάζει ο δανειζόμενος. Έτσι γίνεται στο παγκοσμίως. Μισό λεπτό. Ναι. Αλλά όταν τους όρους, κύριε Γυρτζή και κύριε Οικονόμου, τους βάζουν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, που είμαστε μέλη. Ναι. Δηλαδή, όταν στην περίοδο της κρίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δάνειζε τις εμπορικές τράπεζες με επιτόκιο 1% και αυτές γυρίζαν και μας δανείζαν το κράτος με 5 και 6%. Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ναι, είναι σωστά. Κάτι διαφορετικό. Επομένως, επειδή λέω μετέχουμε στους θεσμούς αυτούς. Όχι, δεν πάμε σε ένα ιδιώτη. Ο ιδιώτης θα κάνει τα δικά του. Αλλά πάμε στους θεσμούς που υποτίθεται ότι προστατεύουν τη συνοχή μας. Μαζί, ναι. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, το επίδικο όσο αφορά μνημόνια κτλ. Και η δική μας είναι. Πάτε με συμφωνία επομένως. Διαπραγμάτευση λέω. Αυτό λέω. Με συμφωνία όμως. Όχι, διαπραγμάτευση λέω. Διαπραγμάτευση. Τη συμφωνία, να σας πω κάτι, επειδή το έχουμε ξεχάσει και ίσως δεν το. Τι είπε ο κύριος Βενιζέλος, και λέω μαρτυρία εκτός τέτοιου, ότι αυτά μας τα επέβαλαν. Δηλαδή, μονομερείς ενέργειες κάνανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Δηλαδή, μην το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, επομένως, τι θέλουμε εμείς να αντιστραφεί, αυτές οι μονομερείς ενέργειες από την πλευρά. Άρα, θα κάτσετε στο τραπέζι, κύριε Χουντή. Είπαμε ότι δεν θα κάτσετε με τη Μέρκελ, θα πάτε να κάτσετε με τον Ιουγκέρ, θα κάτσετε αν χρειαστεί με τη Λαγκάρντ. Ναι, 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 και θα βάλουμε. Το λέω, ξέρετε, γιατί μέχρι τώρα τους διώχνατε. Όχι, θα τους διώξουμε, είναι ανεπιθύμητοι, είναι έτσι. Άλλος το συμβολικό ότι θέλουμε να διώξουμε. Πάνε αυτά, τελειώσαμε. Να το πούμε δεν τελειώσαμε καθόλου. Εμείς θέλουμε να διώξουμε τις μνημονιακές πολιτικές. Οι μονομερείς ενέργειες τελειώσαν για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τέλειωσαν, ούτε άρχισαν, ούτε τέλειωσαν. Ούτε άρχισαν ποτέ, ούτε θα αρχίσουν ποτέ. Ναι, αυτό που θέλουμε να χτυπήσουμε είναι τις μονομερές, μονόπλευρες ενέργειες. Μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι οποίες μας οδηγούν. Με συμφωνίες, επομένως. Όχι με μονομερείς δικές μας. Με συμφωνίες. Να σας πω με βάση ποια συμφωνία. Εκείνα που είναι ρεαλιστές. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί βλέπω δεν πήρατε το μάθημα αυτών των ημερών. Όχι, όχι, είμαστε. Αυτό το μάθημα ήταν προς όλους. Κοιτάξτε. Κατά τη γνώμη μου. Δεν ήταν μόνο στην κυβέρνηση που ήταν ανεύθυνη. Ισχυρίζομαι. Και είναι αλήθεια αυτό. Ισχυρίζομαι ότι είμαστε πιο ρεαλιστές από αυτούς που λένε ότι διακινδυνεύονται όλοι. Διότι το πρώτο πεδίο, σας λέω, της διαπραγμάτευσης θα είναι το ίδιο το συμφωνημένο ευρωπαϊκό πεδίο των ευρωπαϊκών συνθήκων. Δηλαδή, που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της δεν πρέπει να προξενεί κοινωνικές ζημίες στα κράτη. Και εμείς θα πούμε ότι με αυτές τις πολιτικές μας προξενεί. Δεν θα φτιάξουμε ένα καινούριο πλαίσιο. Και δεύτερο μισό λεπτό. Δεν ανοίξαμε, κύριε Γκουλέ. Δεύτερο, θα επικαλεστούμε την ιστορία της Ευρώπης και το χρέος της Γερμανίας και πώς αντιμετωπίστηκε. Δεν θα πούμε εμάς κάντε μας κάτι καλύτερο σε συσκευασία δώρου. Τρίτο, θα επικαλεστούμε το διεθνές δίκαιο. Τέταρτο, θα βάλουμε και τις δικές μας διεκδικήσεις, όπως είναι οι γερμανικές, το γερμανικό κατοχικό δάνειο, που είναι και οικονομικό μέγεθος. Και με αυτά και με απόφαση προτεραιότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κοινωνίας, θα κατέβουμε. Και τελειώνω. Αυτή η διαπραγμάτευση, αυτή η διαμάχη γίνεται. Γιατί αυτό θα έχει άλλο αποτέλεσμα, κύριε Χουντή, εγώ αυτό ψάχνω να πω. Θα σας πω. Γιατί εδώ η κυβέρνηση έχει πει ναι σε όλα. Δεν επηρεάζει και το πολιτικό περιβάλλον. Έχει πει ναι σε όλα η κυβέρνηση. Ναι, αλλά επηρεάζει το πολιτικό περιβάλλον. Αλλά η κυβέρνηση και εδώ. Μήπως φοβηθούν το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι. Ούτε θα μας φοβηθούν, ούτε θα τους γοητεύσουμε επειδή είμαστε ομορφόπεδα, που λέει κάποιος. Παίζει ρόλο και αυτό. Μην το κάνουμε όμως σαν την δικηγόρα, το ξεχνώ το όνομα τώρα και τα ελγίνια θα τα διεκδικήσουμε επειδή είναι όμορφη γυναίκα. Παίζει
και αυτό. Και η λάμψη και η προβολή, όλα παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Διότι έχει βγει το συμπέρασμα και είναι πανευρωπαϊκό. Εμείς διεκδικούμε τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους. Η Γαλλία τώρα, που δεν είναι και τίποτα, δε, ναι, διεκδικεί να φύγει από αυτές τις δεσμεύσεις για 2 χρόνια τουλάχιστον. Το ίδιο η Ιταλία, το ίδιο και η Ευημερούσα εντός εισαγωγικών ή προς την Ευημερία Πορτογαλία. Θα συμφωνήσετε με τον Ολάντ και τον Ρέτσι τώρα. Όχι, μα δεν είναι. Θα το δούμε και αυτό, θα τρελαθούμε στο τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι ο καθένας από το δικό του. Πάντα από τον Καμένο μέχρι τον Ολάντ και τον Ρέτσι. Ο καθένας από το δικό του. Θα σας πω και γι' αυτό γιατί απορρίπτεται να επιχειρήσουμε. Ο καθένας από τη δική του πλευρά και για τα δικά του. Πάντως πριν πείτε για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά να πάρω λίγο το πλούτο. Αμφισβητεί λοιπόν την ανθρωπότητα. Άμεσα μέτρα αυτά είναι κοστολογημένα. Δεύτερο, σκληρή διαπραγμάτευση για διαγραφή μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ισχύουν αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη, τα μαζεύετε και εσείς σιγά σιγά. Όχι, δεν μαζεύουμε καθόλου. Ισχύουν και με το παραπάνω. Και επειδή ισχύουν και επειδή έχουν αποδοχή από το λαό, έχει δημιουργηθεί και αυτή η δυναμική προσταγή. Ελάτε κύριε Γκουλέκα. Να σας πω το εξής, βέβαια, το ότι θα άκουγα, δεν μιλώ για τον κύριο Χοντή.